δυνατότητα κυβέρνηση στο αν η ελιά συντριβεί, να υπάρχει κάτι που να μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα ώστε να υπάρξει συγκυβέρνηση. Τι άλλο, μνημονιακή. Αυτό είναι χειρότερο, συγγνώμη, κυρία Βαλαβάνη. Αυτό είναι χειρότερο από το βίντεο που παίξαμε εμείς. Μπορώ να πω κάτι. Δεν θα ήθελα δηλαδή, γιατί να υπάρξει συγκυβέρνηση. Καταρχήν, ο κύριος Θεοδωράκης είπε προχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργαστεί και με το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει. Αλλά όταν Εφημερίδα Συντακτών διαβάζεται. Τα συνθήματα. Έχουμε πει ότι δεν αποκλείουμε κανέναν. Πρακτικά. Γιατί θέλετε να μας χαρακτηρίσετε τσόντα της Νέας Δημοκρατίας, εμάς όλοι και καλά. Όταν σχεδόν πια υιοθετεί σε τέτοια θέματα τα συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε υιοθετήσει. Διότι η σταθερότητα έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο σήμερα. Εμείς δεν είπαμε για σταθερότητα. Πότε είπαμε εμείς για σταθερότητα? Κοιτάξτε, να σας πω τη γνώμη για τη σταθερότητα. Σταθερότητα είναι και η αφασία. Όταν ο ασθενής είναι στο κρεβάτι επί μήνες σε αφασία, και αυτό μια σταθερή κατάσταση είναι, κυρία Βαλαβάνη. Συμφωνώ. Εμείς είπαμε ότι το είχε πει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είχε πει ότι ο ασθενής πρέπει να σηκωθεί επιτέλους από το κρεβάτι. Αυτό για μας είναι το σημαντικό. Η σταθερότητα δεν λέει κάτι. Ούτε φοβόμαστε τις εκλογές. Εμείς είπαμε ότι θα είναι καλό να υπάρχει σταθερότητα με την έννοια θέλαμε... να γίνονται εκλογές εκεί που προβλέπει το Σύνταγμα. Και όχι όταν γίνονται φοιτητικές εκλογές, συνδικαλιστικές εκλογές και οτιδήποτε. Να ζητάμε εθνικές εκλογές κάθε φορά. Αυτό εννοούμε. Ριζικές αλλαγές με σταθερότητα. Λοιπόν, όλοι θα το θέλουμε. Εμείς δεν είπαμε πάντως αυτό. Η σταθερότητα έχει πάντα συγκεκριμένο περιεχόμενο και η σταθερότητα σήμερα είναι η μπότα στο λαιμό της Ελλάδας που λέει ο Γκάιντνερ. Έχετε κλέψει σήμερα τη φράση Γκάιντνερ. Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γι' αυτό και τη σημείωσα. Είναι όλο το μνημονιακό καθεστώς, το οποίο δυστυχώς, κύριε Βορύδη, δεν φεύγει ούτε μέσω της κυβερνικής προπαγάνδας, ούτε με ευχολόγια, ούτε με επίκληση. Στις θυσίες του ελληνικού λαού χρειάζεται ανατροπή. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει, λέει και ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βαλαβάνη. Εκλογές που κάποιοι νομίζουν κυρία ότι είναι Βαλαβάνη. Αδιάφορες είναι κατά βάση εκλογές για τη ζωή. Εμείς πάντως δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορες ποτέ, έτσι. Για μας είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές. Διαφημίσεις.